Η ομάδα Ενδυνάμει παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση Ο άνθρωπο ανεμιστήρας» ή Πώ Να Ντύσετε Έναν Ελέφαντα, αυτό το Σαββατοκύριακο στι 9 η ώρα το βράδυ στην αίθουσα τέχνη του Δήμου Κοζάνης. Πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια σειρά από καθημερινέ ξεχωριστέ ιστορίε για την αναπηρία, τη διαφορετικότητα και του ανθρώπου γύρω από αυτήν. Όλα τα στιγμιότυπα που διαρθρώνουν την αφήγηση τη παράσταση είναι εμπνευσμένα από τι αληθινέ ιστορίε των ανθρώπων που τι ανυπαριστούν. Η καθημερινότητα μέσα από τραγούδια, ποίηματα και εικόνε παρουσιάζεται με έναν ποιητικό τρόπο. Ο τρόπο αυτό γίνεται η γέφυρα να υποθεί το ανίποτο. Η θεατρική φόρμα αναμειχνύεται με στοιχεία ντοκιμαντέρ και οι συστήνονται με το πραγματικό του όνομα, προσπαθώντα να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα Ποιο αλήθεια είμαι. Έχουμε, έρχεται στην Κοζάνη μια πολύ ωραία παράσταση, η οποία λέγεται «Ο άνθρωπος ανεμιστήρας» ή «Πώς να ντύσετε έναν ελέφαντα». Η παράστασή μας έχει θέμα τη διαφορετικότητα και την αναπηρία και προσπαθεί να φωτίσει το θέμα αυτό από όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές γίνεται. Η πλοκή του θέματος αποτελείται από πολλά μικρά επεισόδια, ε, πολλές μικρές ιστορίες, ε, οι οποίες αφορούν την αναπηρία και μας δείχνουν πώς νιώθει το ίδιο το άτομο που τη βιώνει, πώς την αντιλαμβάνεται η κοινωνία, οι γονείς του, τα αδέλφια του και όσοι άνθρωποι δεν σχετίζονται με αυτήν. Ε, το θέμα προσεγγίζεται με πάρα πολύ χιούμορ, αυτοσαρκασμό, ε, ηρωνία και μεγάλη ειλικρίνεια. Δηλαδή, όσε ιστορίε θα ακουστούν επί σκηνής, είναι όλε αληθινέ. Γράφτηκαν από τα ίδια τα μέλη της ομάδας. Ε, Αυτέ οι ιστορίε προέκυψαν από την ασφικτιούσα ανάγκη του να μοιραστούν τι ιστορίε του με το κοινό. Οπότε η παράσταση δεν αποτελεί προϋπάρχουσα θεατρική δραματουργία. Γράφτηκε από τα ίδια τα μέλη και η τελική επιμέλεια και σύνθεση έγινε από τη σκηνοθέτη την Ελένη την Ευθυμίου. Μέσα από τη διαδρομή προ την παράσταση, δόθηκε μεταξύ των άλλων ο κοινό τόπο να δημιουργήσουν από την αρχή μια νέα γλώσσα επικοινωνία. Μια γλώσσα που θα οθήσει τον θεατή να αποστασιοποιηθεί από τι προκαταλήψει και τα στερεότυπά του, να σκεφτεί τα σημεία που τον ενώνουν με το αλλιώτικο και να ξεχάσει για λίγο αυτά που τον χωρίζουν. Η τελική σύνθεση δεν αποτελεί προπάρχουσα θεατρική δαματουργία, αλλά προέκυψα τα μέλη τη ομάδα. Ε, η παράστασή μα δεν έχει καθόλου στόχο να προκαλέσει αισθήματα αυτολύπησης και φιλανθρωπίας. Αντιθέτως, θέλει να εξοικειώσει το θεατή με την αναπηρία, να την απενοχοποιήσει, να δείξει ότι δεν είναι τόσο πολλά αυτά που μας χωρίζουν ε, και να τον κάνει να άρει τις όποιες προκαταλήψεις είχε πριν δει την παράσταση και τα όποια στερεότυπα. Θέλουμε να μας πείτε ώρα, μέρος, κόστος. Λοιπόν, η παράσταση θα είναι το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα τέχνης, ώρα 9. Το εισιτήριο είναι 10 ευρώ το ολόκληρο και 5 ευρώ οι ειδικές κατηγορίες που συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι με αναπηρία, άνω των 65, πολίτεκνοι, φοιτητέ, άνεργοι και ούτω εξής. Να τονίσουμε πω η εθελοντική ομάδα Ενδυνάμει είναι μια ανεξάρτητη ομάδα ξεχωριστών νέων, συνομιλίκων εθελοντών, γονιών και φίλων. Συστήθηκε το 2008 με σκοπό να στηρίξει και να διευκολύνει τα μέλη τη να ενταχθούν ισότιμα στο κοινωνικό σύνολο. Η ομάδα Δημιουργία Ενδυνάμει οργανώνει, αναπτύσσει και προωθεί μεικτέ καλλιτεχνικέ, πολιτιστικέ, κοινωνικέ και εκπαιδευτικέ δράσει, δίνει βήμα σε δημιουργικού ανθρώπου, υποστηρίζει την ανοιχτή πρόσβαση στην τέχνη και ενισχύει τη διάθεση για συμμετοχή, προσφορά και συνεργασία. Η Θεατρική Ομάδα Ενδυνάμει είναι μια μεικτή ομάδα νέων... που αποτελείται από άτομα με και χωρίς αναπηρία. Η Ομάδα Αυτέχνης ιδρύθηκε το 2008... από την Μαρία Ιωαννίδου και την Ελένη Δημοπούλου... που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας... και έχει ως στόχο την ένταξη των διαφορετικών ανθρώπων στην κοινωνία... με ένα βήμα προς την κοινωνία. Δηλαδή με μια μικτή συνεργασία ανθρώπων με αναπηρία και μη... Ε, η οποία είναι πάρα πολύ γόνιμη και καλλιτεχνικά και κοινωνικά και αποφεύγεται έτσι και η εγκαιτοποίηση, αν θέλετε, των ατόμων, με εμπειρία που πολλέ φορέ είναι όλοι μαζί και έχουν κάποιον που τους καθοδηγεί. Αλλά εδώ δουλεύουμε όλοι μαζί επίση όρι. Δεν βλέπουμε δηλαδή ποιο είναι ανάπηρο και ποιο δεν είναι. είναι. Δουλεύουν όλοι σκληρά για ένα καλό αποτέλεσμα. Και η παράστασή μας αυτή έχει άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Ε, ψηφίστηκε η καλύτερη παράσταση της χρονιάς από το κοινό και όποιος έρθει να την παρακολουθήσει θα πάρει πάρα πολλά μηνύματα, θα συγκινηθεί βαθιά και θα χαρεί κιόλας, είναι ευχάριστη η παράσταση και σας περιμένουμε όλους εκεί.